Ο Καλιγούλας είναι έργο του Άλμπερτ Καμί που άρχισε να το γράφει το 1938 και εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1944, ενώ ακόμα βρισκόμασταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το έργο βέβαια επέκτηκε ένα χρόνο αργότερα, όταν πλέον είχε τελειώσει ο πόλεμος. Η πλοκή του θεατρικού περιστρέφεται γύρω από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Καλιγούλα, τον οποίο οι ιστορικοί της εποχής του, οι οποίοι ήταν αριστοκράτες κυρίως, τον περιγράφουν σε ένα ανθρωπόμορφο τέρας και τελώς παράλογο. Γιατί πράγματι οι αριστοκράτες της εποχής του είχαν υποφέρει τα πάντινα στα χέρια του. Είναι μέρος αυτού το έργο του Καμί, είναι μέρος αυτού που ο Καμί το ονόμαζε κύκλο του παραλόγου, στο οποίο εντάσσεται το Αριστούργημα ο Ξένος του 1942 και το Δοκίμιο πάλι του 1942, ο Μύθος του Σύσυφο. Αρκετοί είναι οι κριτικοί εκείνοι που παρουσιάζουν το έργο ότι εντάσσεται στην υπαρξιστική φιλοσοφία, ενώ ο ίδιος ο Καμί το αρνήθηκε, λέγοντας ότι δεν έχει και ο ίδιος σχέση με τον υπαρξισμό. Ανεξάρτητα όμως το τι ήθελε να πει ο Καμί, θέλω από εσάς, γιατί άλλο τι θέλει να πει ένας δημιουργός και άλλο τι, πώς το παρουσιάζει το κοινό, πώς το βλέπει το κοινό και πολύ περισσότερο οι θεατράνθρωποι αυτοί που το ανεβάζουν. Πώς εσείς το προσεγγίσατε, γιατί διαβάζω, λέω, στο πρόγραμμα της παράστασης ότι είναι εμπνευσμένη από το ομώνυμο έργο του Αλμπέρ Καμί, λέτε στο πρόγραμμα. Τι σημαίνει εμπνευσμένο? Είναι μία ελεύθερη μεταγραφή του κειμένου του Δεν Καμί. Είναι όλο το κειμένο του Καμί? Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία περίπτωση. Όχι μόνο δεν είναι όλο το κείμενο, δεν κρατάει και τα πρόσωπα του θεατρικού κειμένου του Καμί. Α, ναι. Ναι. Και τι σημαίνει αυτό? Και μάλιστα ξεκινάμε με μία βασική τομή. Δεν υπάρχει ο Καλιγούλας στην παράστασή μας ως φυσικό πρόσωπο. Ενώ υπάρχει στο έργο Καμί, γιατί αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι, είναι το βασικό πρόσωπο. Ο Καλιγούλας. Α, ενώ στην παράστασή μας δεν υπάρχει. Στην παράστασή μας δεν υπάρχει όμως. Ο λόγος είναι κάπως σαν αυτό που ανέφερες προηγουμένως, ότι κάποιοι λένε ότι οι αριστοκράτες εποχής του λένε «μας βασάνισε, ήταν ένας τύραννος». Ή σήμερα, διαβάζοντας το κείμενο, κάποιοι λένε είναι ανήκει στη φιλοσοφία, στην υπαρξιστική φιλοσοφία του Καμί, ενώ ο ίδιος λέει όχι. Άρα δηλαδή, μιλάμε από ποια θέση βλέπεις τα πράγματα. Επειδή λοιπόν και εμείς θέλαμε να δούμε τον Καλιγούλα από άλλες θέσεις, γι' αυτό αποφασίσαμε να αφαιρέσουμε το ίδιο το πρόσωπο και να μιλήσουν άνθρωποι γι' αυτόν. Άλλοι άνθρωποι. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα σαν ιδέα. Που τον ξέρουν. Ναι. Που τον έχουν γνωρίσει. Που έχουν μία οπτική ματιά απάνω στα τότε γεγονότα. Στην πραγματικότητα δηλαδή, πρόκειται για μία, θα έλεγε κανείς, βραδιά, στην οποία καλείς εδώ τους ανθρώπους και λες θα σας μιλήσω για κάτι που όλοι έχετε ακουστά, για τον Καλιγούλα, το οποίο το ξέρετε τύραννος ήταν. Ας πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για αυτόν και αρχίζει ο κάθε ηθοποιός να παίρνει μία θέση απέναντι στα γεγονότα ανάλογα με το πρόσωπο το οποίο έχει. Παραδείγματος χάρη, εγώ έχω το Χερέα, ο οποίος είναι αυτό που είπες και εσύ προηγουμένως, ο αριστοκράτης της εποχής, δηλαδή ένας συγκλητικός, ο οποίος αυτός τον σκότωσε κιόλας. Λέει λοιπόν στο κοινό από τη δική του ματιά τα γεγονότα. Όμως κάποιος άλλος έρχεται και λέει μια στιγμή, θυμάμαι ότι κάπως τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά και αρχίζει να μιλάει για έναν άλλο Καλιγούλα. Αυτές οι πολλές ματιές επάνω σε ένα πρόσωπο είναι αυτό που ενδιέφερε τον Γκραουζίνης. Γι' αυτό και έγραψε στην πραγματικότητα πάλι το έργο. Η δραματουργία δηλαδή είναι δική του, εμπνευσμένη από τον Καλιγούλα του Αλμπέρτ Καμί. Μάλιστα. Νομίζω όμως ότι όποιος διαβάσει το έργο του Καμί και όποιος δει την παράστασή μας θα καταλάβει ότι στοχεύει πολύ στο βάθος ακριβώς του τι είναι ο Καλιγούλας. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που λες και πραγματικά ήταν αυτό που κάνει την παράσταση τόσο πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί θέτει και το ερώτημα, ξέρεις, τη σχέση του θεάτρου και της τέχνης με τα ιστορικά γεγονότα και τα ιστορικά πρόσωπα. Για παράδειγμα ο Καμί, όπως το ανέφερα και στον πρόλογό μου,
είναι ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά, ο Καλλιγούλας. Είναι ένα πρόσωπο στο οποίο είναι πολύ αμφιλεγόμενο, δηλαδή η ιστορική της εποχής, επειδή ήταν ήδη αριστοκράτες και υπέφεραν, τον περιγράφουν με πολύ μελανά χρώματα. Την ίδια στιγμή στο λαό ήταν εξαιρετικά αγαπητός. Είχε δώσει την περιουσία του ολόκληρη στο λαό, τη ευκαιρία, με το που έγινε αυτοκράτορας, έδωσε όλη την περιουσία του στο λαό. Και ήταν ένας αυτοκράτορας πολύ αγαπητός. Αλλά η αριστοκρατία υπέφερε πραγματικά στα χέρια του. Το ερώτημα είναι τι σχέση έχει η τέχνη, γιατί η τέχνη δεν κάνει ιστορία, ούτε κοινωνιολογία. Πώς προσεγγίζει η τέχνη ένα ιστορικό πρόσωπο και ένα ιστορικό γεγονός? Νομίζω ότι ο Καμί στη συγκεκριμένη περίπτωση δανείζεται το ιστορικό γεγονός, όπως και όλοι οι μεγάλοι συγγραφείς. Αυτό το έκανε, το κάνουν πάρα πολύ μεγάλοι συγγραφείς. Φεύγουν από τη δική τους εποχή και πάνε σε μία άλλη. Σε μία ιστορική εποχή ακραία, όπως της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τώρα αυτός αυτοκράτορας ήτανε. Τύρανος ήτανε. Τι θα έκανε, θα κυβερνούσε τον τόπο με έναν τέτοιο τρόπο. Και λέει ο Καμί, ας μιλήσουμε λοιπόν γι' αυτό. Ας μην μιλήσουμε για το σήμερα, γιατί αν μιλήσουμε για το σήμερα, εσύ θα πάρεις απριόρι αυτή τη θέση και ο άλλος την άλλη. Ας μιλήσουμε λοιπόν για ένα χτες. Για ένα χτες πολύ ισχυρό. Ένα χτες το οποίο όλοι έχουμε ακούσει, αλλά δεν το ζήσαμε. Ας μιλήσουμε λοιπόν γι' αυτό και ας βάλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει εξουσία και να δούμε τι σημαίνει εξουσία. Τι σημαίνει δύναμη, τι σημαίνει αγάπη, γιατί το έργο του Καμί και, και η δική μας παράσταση δεν μένει μόνο στο πολιτικό σκέλος. Το πολιτικό σκέλος είναι αυτό που θα έλεγε κανείς οι πολλοί άνθρωποι, όλη η πόλη μαζί. Αυτό είναι το πολιτικό του κομμάτι. Υπάρχει όμως ένα βαθύτερο κομμάτι ερωτημάτων για το τι είναι, γιατί ο άνθρωπος θέλει να πιστέψει, γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη το Θεό, γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη την ουτοπία, την αγάπη. Δεν λέω ότι περιγράφει μόνο αυτά τα ερωτήματα που θέτω τώρα εγώ. Μου έρχονται ανάκατα διάφορα πράγματα την ώρα που τα τρέχουμε πάνω στην παράσταση. Αυτός είναι ο λόγος του ιστορικού προσώπου, Καλλιγούλα. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Και εμείς κάπως έτσι τελειώνουμε κιόλας, δηλαδή, ρωτώντας το κοινό, κάπως σαν να τους ρωτάμε αυτούς, αναφέροντας το όνομά του Καλλιγούλα. Σαν ο Καλλιγούλας. Και αυτό ήταν μια καλή ιδέα στις παράστασεις, στο τέλος της, το οποίο δεν το αποκαλύπτουμε. Ναι, είναι πραγματικά εντύπωση. Παίζεται με τους θεατές στην πραγματικότητα στο τέλος. Ναι. Βάζετε τους θεατές να. Ναι, στο παιχνίδι. Νομίζουμε ότι θέλουμε ένα διάλογο τέτοιο. Θέλουμε ένα διάλογο. Δεν θέλουμε μια κλειστή παράσταση. Δεν είναι μια κλειστή παράσταση. Θα θέλαμε να μην είναι καν παράσταση. Α, μάλιστα. Αυτό θα θέλαμε. Είναι δύσκολο. Το προσπαθούμε. Αλλά το καταφέρνετε, κατά τη γνώμη μου. Μια και αναφέρθηκες ήδη στην εξουσία, πολλοί βλέπουν το έργο του Καμί, σαν αυτό το συγκεκριμένο δηλαδή, ως μια κριτική ματιά προς την εξουσία. Άλλοι λένε ότι είχε στο μυαλό του Χίτλερ, αντίσταση στην εξουσία κλπ. Ο ίδιος το έχει αρνηθεί όλα αυτά. Αλλά η ουσία είναι μία, ότι υπάρχει μέσα στο έργο του μια κριτική, μια διάθεση προς την εξουσία, ότι η εξουσία φαίνει και την παράνοια πολλές φορές. Ναι. Ότι είναι ένα παιχνίδι παράνοιας ταυτόχρονα. Ναι. Εσύ πώς το αντιμετωπίζεις? Ναι, καλά, καταρχάς αυτό με το Χίτλερ το έχω ακούσει και εγώ και τα λοιπά. Εμάς δεν μας είχε απασχολήσει καθόλου. Ο ίδιος ο Καμί είχε πει ότι δεν συζητάμε τέτοια πράγματα. Έτσι. Ο λόγος που δεν τα συζητάμε είναι ότι είναι αυτό που σου είπα. Ότι αν μιλήσουμε φωτίζοντας μία πλευρά των γεγονότων, δηλαδή αν μιλήσουμε για έναν άνθρωπο από τη μία μόνο πλευρά, δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτό που η τέχνη έχει ανάγκη να μιλήσει. Καταρχάς να αφήσει ερώτημα. Δεύτερον, να αφισβητήσει τα πράγματα. Ο Καμί θέτει ένα παιχνίδι στο ξεκίνημά του, λέγοντας ότι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Μάλιστα, στο ξεκίνημά μου ως πολιτικός αντίπαλος, λέω ότι ήταν ο τέλειος αυτοκράτορας. Ήταν αγαπητός στο λαό. Πολύ. Και ακόμα και στους συγκλητικούς αρχικά. Ναι, μέχρι που τους έκανε. Σε όλους. Μέχρι που τους έκανε. Ναι, σε όλους. Λέει λοιπόν ο Καμί, όμως υπάρχει ένα γεγονός στη ζωή του ανθρώπου το οποίο αυτό τον αλλάζει. Η ιστορική εκείνης περίοδου λένε ότι ο θάνατος της αγαπημένης του αδελφής, με την οποία έχει και αιμομυκτική σχέση, ήταν αυτός που τον έκανε ένα παρανοϊκό αυτοκράτορα. Ο Καμί όμως αναρωτιέται πάνω στο τι σημαίνει παρανοϊκός αυτοκράτορας. Ζητάει από τον ήρωά του να θέλει το αδύνατο. Ζητάει από τον ήρωά του να θέλει το φεγγάρι. Να θέλει την ευτυχία. Να θέλει πράγματα
τώρα στη ζωή. Και αφού δεν μπορεί να τα πετύχει αυτά, στην ουσία καταδικάζει τον εαυτό του και όλη τη σύγκλη του σε θάνατο. Ακριβώς. Αυτό. Όλη την εξουσία της εποχής την καταδικάζει σε θάνατο. Αν ήθελε κάποιος να μιλήσει και αυτό, θα το έλεγε συμβολικά ότι έτσι είναι. Αφού η εξουσία προσπαθεί να αναπαράγει τον εαυτό της, προσπαθεί να αναπαράγει αυτό τον κόσμο και όχι τον άλλον, έναν κόσμο καλύτερο, όπως λέει, τότε ας πεθάνει. Νομίζω κάπως έτσι το κάνει. Πολύ ωραίος. Διαβάζω πάλι από το πρόγραμμα του θεάτρου και είπαμε διάφορα πράγματα πριν, αλλά ας τα ξαναπούμε. Διαβάζω πάλι από το πρόγραμμα του θεάτρου ότι η παράσταση με εισαγωγικά προτείνει στους θεατές νέους αναπάντεχους κώδικες επικοινωνίας με τη θεατρική πράξη. Ναι. Τι ακριβώς επιχειρείται δηλαδή μέσω της παράστασης? Ναι, είναι αυτό που λίγο έθιξα και προηγουμένως. Ο Γκραουζίνης θέλησε να ξεκινήσουμε την παράσταση σαν να είναι ένα αφηγηματικό θέατρο. Να μην ενστερνιστούμε το ρόλο, αλλά να πούμε στο θεατή την ιστορία. Αυτό όμως αλλάζει συνέχεια. Δηλαδή, θα λέγει κανείς ότι δεν υπάρχει ένα είδος που υπηρετεί αυτή η παράσταση. Ποιο είναι το είδος της? Είναι το αφηγηματικό θέατρο, το επικό θέατρο, το ρεαλιστικό θέατρο? Αυτό αλλάζει συνέχεια, προτείνοντας στο θεατή μία διαρκή επαγρύπνηση σε σχέση με αυτό που συμβαίνει εδώ. Σαν να του ζητάει να δει τη ματιά που του προτείνω και να μου την επιστρέψει κάπως, να τη δεχθεί, να την απορρίψει, να πει συμφωνώ με αυτό, δεν συμφωνώ με αυτό. Όχι μόνο επειδή του ζητάει μια κριτική σχέση με τα πράγματα, αλλά και μια συναισθηματική σχέση με τα πράγματα. Αυτό εννοούμε εμείς ότι προτείνουμε ένα θέατρο το οποίο να μην είναι κλειστό. Ας πούμε, δεν έχει έναν τοίχο σε σχέση με τους θεατές. Τα φώτα είναι αναμένα κάποια στιγμή στην πλατεία. Mm-hmm. Άρα το οι θεατές είναι και αυτοί στο φως όπως και εμείς. Αν μπορούσαμε, θα ήταν μόνιμα αναμένα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είναι λίγο δύσκολο και για το θεατή αυτό. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι με το ζόρι στο θεατή. Κατάλαβα. Δεν είμαστε εμείς οι έξυπνοι. Αλλά αυτό είναι. Στην πραγματικότητα θέλουμε να καθίσουμε όλοι μαζί. Κάπου και να μιλήσουμε. Πολύ ωραία. Ας πούμε λοιπόν, ποιοι είναι οι συντελεστές της παράστασης? Να μιλήσουμε γι' αυτό. Η κύρια ιδέα και σύλληψη όλου αυτού του πράγματος είναι του Τσέζαρης Γκραουζίνης, ο οποίος δουλεύουμε με την ομάδα μας. Καταρχάς, δεν είπαμε ότι εμείς είμαστε μια ομάδα που λέγεται βιομηχανική. Έχουμε το θέατρο λιθογραφίων στην Πάτρα. Άρα εδώ είμαστε κάπως σαν εσωτερικοί μετανάστες στην Αθήνα. Ναι. Και δουλεύουμε τα τελευταία χρόνια με τον Τσέζαρης. Είχαμε κάνει πρώτα ένα Κάφκα πέρσι και αυτό μας έπεσε πάνω στην καραντίνα, οι πρόβες και τα λοιπά. Και η βασική του ιδέα ήταν να κάνουμε τον Καλλιγούλα με αυτόν τον τρόπο που ανέφερα. Έτσι έγραψε το κείμενο ο ίδιος. Έχει γράψει το κείμενο. Η δραματουργία δηλαδή είναι δική του. Φυσικά είναι, θα έλεγε κανείς, πιστή σε αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι θέλει να πει ο Καμί στον Καλλιγούλα. Λοιπόν, τα σκηνικά και τα κοστούμια τα έχει κάνει ο Κένι Μακλέλαν. Την μουσική την έχει κάνει ο Χάρης ο Πεγιάζης. Τους φωτισμούς έχει κάνει η Ευσταθία Δρακονταϊδή. Και έχουμε τώρα 4 ηθοποιούς. Είναι η Ελένη Γεωργακοπούλου. Είμαι εγώ, είμαι ο Φάνης ο Δίπλας, δεν είπα και το όνομά μου καθόλου. Είναι ο Αλέξανδρος Κουκιάς και ο Αλέξανδρος Τσίτσος. 4 ηθοποιοί επί σκηνής, συνέχεια. Πάρα πολύ ωραία. Και αξίζει πραγματικά να τη δει κόσμος την παράσταση. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να του πούμε και πού παίζεται η παράσταση. Α, ναι. Και ωραία. Πότε. Εντάξει. Παίζεται στο Τζένι Καρέζι κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 9 η ώρα. Να είστε καλά. Την καλύτερη επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς. Να είστε καλά.